Ο πρώτος λόγος Θεού, ελπίζω προφητικός λόγος Θεού για το 2014, καθώς είναι η πρώτη φορά που σήμερα θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Σελίδα λοιπόν 653, κεφάλαιον μη γάμα και δάφιο 14 από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Ήθε ο Θεός να μας μιλήσει σήμερα όλους, ανεξαιρέτως το όνομα του Χριστού Πατέρα μου. Σελίδα λοιπόν 653, μη γάμα 14. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμε οδόν εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα, ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα όμως εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστησαν, εισβέστησαν ως τυπίον. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά, ειδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα, το οποίο θέλει ένα τύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό? Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλουν με δοξάσει, οι θώες και οι στιθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, δια να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλεσα είσαι με αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αλλά εσύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά εσύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες σε με τα ορνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασες με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου, αλλά με δούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι ως της εξαλήφωτας παραβάσης σου. Ένε και νε μου, και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμησόν με, ας κριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοί σου ηνόμησαν σε με, δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλους τους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις Καντάραν και τον Ισραήλ εις Ονειδισμούς. Αλλά τώρα άκουσον δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε έκαμε και σε έπλασε εκ χιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού δούλε μου Ιακώβ και σίου σουρούν τον οποίον έκλεξα, διότι θέλω εκχαιεί δύο είδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχαιεί το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί του οκγόνου σου. Και θέλω συμβλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως η τέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει εγώ είμαι του Κυρίου, ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Τι σως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει εις εμέ αφού εσύστησα των παλαιών λαών και τα υπερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωση προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε, έκτοτε δε σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός? Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ έχει περάσει από τρομακτική δοκιμασία εξορίας, εχμαλωσίας και ταλαιπωρίας μακριά από τη γη του, μακριά από το ναό του Θεού, μακριά από την Ιερουσαλήμ, στην Βαβυλώνα, δούλος των Χαλδαίων, και εκεί έκανε ο Θεός τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά του, στην καρδιά τους. Τους απέστειλε ειδωλολάτρες και ένα μικρόν υπόλοιπον επιστρέφει πιστούς και άγιους.
τους απέστειλε με ανομία, παράβαση και αδικία στην καρδιά τους, τους εξόρισε, τους απέστειλε, δεν τους άφησε, δεν τους εγκατέλειψε μέσα στη μεγάλη ταλαιπωρία, η οποία, επαναλαμβάνω, προήλθε από το Θεό, αλλά εξαιτίας των αμαρτιών τους, των παραβάσεών τους, της ειδωλολατρείας τους, και βρέθηκαν, αδελφοί αγαπητοί, σε απόλυτη εχμαλωσία, στα χέρια ανθρώπων. Ο λαός του Θεού, για τον οποίο ο Θεός θέλει να κρατάει αυτός τη δεξιά τους. Όμως αυτό ήταν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και πάντοτε οι δοκιμασίες που ο Θεός φέρνει στη ζωή του ανθρώπου, ιδιαιτέρως δε οι πειρασμοί που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του λαού του, είναι για τη δοκιμασία της πίστεως, για την αποκατάσταση, για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε το έργο τους να είναι τέλειο στη συνέχεια, ένδοξο και να είναι έργο Θεού. Πράγματι, μετά από 70 ακριβώς χρόνια, σε εξορία, εχμαλωσία και καταδυναστεία, ο λαός Ισραήλ βρέθηκε πίσω, καθώς απέστειλε ο Θεός τους Πέρσες και τους Μίδους, και ιδιαιτέρως τον Κύρο, στον οποίον είχε προφητεύσει 200 χρόνια, 150 χρόνια πριν, ότι αυτόν είχε κλέξει ο Θεός για να επαναφέρει το λαό Ισραήλ. Και έτσι τώρα επανήλθε ο λαός Ισραήλ, αλλά από τη δοκιμασία δεν βγήκε. Γύρω-γύρω υπήρχαν άλλοι, εκεί στα Ιεροσόλυμα, στη γη, στην περιοχή του Ισραήλ, που τους ταλαιπωρούσαν και τους καταδυνάστευαν. Δεν τους απελευθέρωσε, δούλοι ήταν πάλι, δούλοι τώρα των Περσών, των Μίδων, αλλά και όλων των αρχόντων, αλλά τους έφερε στον τόπο όπου, εάν επιστρέψουν, θα μπορούν να δοξάσουν το Θεό και θα μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί σε αυτούς. Όμορφο σχέδιο. Επαναλαμβάνω, τους πέρασε από μεγάλη δοκιμασία, τους πέρασε από καμίνι, για να τους καθαρίσει και να τους κάνει χρυσάφι καθαρό. Δεν έγιναν, τους έφερε πίσω, πάλι σε ταλαιπωρία και δοκιμασία, τώρα όμως μέσα στη γη τους. Και από εδώ και πέρα τώρα ο Θεός αγωνίζεται να αποκαλύψει το θέλημά Του, το έργο Του, αλλά και να ενισχύσει το λαό Του, τον ταλαιπωρούμενο και τον ταλαιπωρημένο. Επαναλαμβάνω, να ενισχύσει ο Θεός το λαό Του, τον ταλαιπωρούμενο εξαιτίας των αμαρτιών τους και τον ταλαιπωρημένο. Ταλαιπωρημένο στο παρελθόν, ταλαιπωρούμενο και στο παρόν. Αλλά τον έφερε μέσα. Τον έφερε εκεί που τον ήθελε. Με θαυμαστό τρόπο, μόνος του δεν μπορούσε να έρθει. Έπρεπε να περάσει από μεγάλες ταλαιπωρίες για να φτάσει. Αλλά ο Θεός το συγκεκριμένο χρόνο, μόλις έληξαν τα 70 χρόνια, πιστός στο λόγο του, τον επανέφερε. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι ότι τον επανέφερε, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, τον επανέφερε από την εξορία, την εχμαλωσία, την ταλαιπωρία, τους πειρασμούς, την καταδυναστεία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει καλά σχέδια, καλές βουλές ο Θεός γι' αυτόν. Βουλεύεται καλές βουλές ο Θεός για τον λαό Του, και μάλιστα για το μικρόν υπόλοιπον του λαού Του. Και είναι θαυμαστό, αδερφοί, να λυπούμε το Θεό, να αναγκάζουμε το Θεό να φέρει εκπαιδευτική δοκιμασία και κρίση, ακόμη να μην έχουμε επιστρέψει, και ο Θεός να έχει καλές βουλές και καλά σχέδια για όλους μας. Για όλους μας, για όλους που θα μείνουμε έως τέλους. Μακάρι για όλους μας. Και τώρα είμαστε και εμείς σαν Ελλάδα, ακριβώς και σαν Εκκλησία,
ακριβώς σε αυτή τη θέση. Στο θέση της εκλογής και του διακαθαρισμού, όπως λέει ο Χριστός, του αλωνίου. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα αντέξουν, ποιοι δεν θα μείνουν και ποιοι δεν θα αντέξουν. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολος ο καθαρισμός, δεν είναι εύκολος ο καταρτισμός, δεν είναι εύκολη η διαόρθωση, δεν είναι εύκολη η ταπείνωση, αλλά όμως είναι όμορφα τα αποτελέσματα. Και αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει όχι πώς είμαι σήμερα, αλλά πώς θα με κάνει ο Θεός αύριο. Αμήν, αδερφοί. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Και έτσι λοιπόν ο Θεός σε αυτό το λαό που είχε περάσει μεγάλες ταλαιπωρίες έρχεται με προφητικό λόγο και τους λέγει, ούτω λέγει Κύριος, εγώ είμαι ο λυτρωτής σας. Εγώ σας λύτρωσα, εγώ σας ελευθέρωσα. Εγώ σας έφερα εδώ. Εγώ είμαι ο Άγιος σου. Εγώ είμαι αυτός που θα σε αγιάσω. Για σας έκανα μεγαλεία, έστειλα τους Πέρσες, τους Μίδους, γκρέμισαν τους Βαβυλωνίους και τους Χαλδαίους, όλους αυτούς που είχαν μεγάλες δυνάμεις γήινες, με ένα σκοπό, να σας φέρω εδώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε σήμερα εδώ. Εν χάρις Θεού. Μπορούμε καθένας από εμάς να σκεφτεί τι έκανε ο Θεός, τι μεγαλεία έκανε ο Θεός για να είμαστε σήμερα εδώ, αλλά για να δοξάσουμε τον Θεό, αλλά και να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε πόσο θέλουμε διόρθωση ακόμη, πόσα πράγματα πρέπει ακόμη να αλλάξουμε. Αλληλούια. Εγώ είμαι ο Κύριος λοιπόν. Τα ακούτε? Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος εκτός από μένα. Εγώ λέω και γίνεται. Εγώ αποφασίζω και εκτελείται. Εγώ προφητεύω και πραγματοποιείται. Εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι που σας έφτιαξα σαν λαό. Γιατί είμαστε άσχετοι, άγνωστοι, άθλοι, καθένας στις αμαρτίες του, και ο Θεός τι έκαμε? Μας έκανε μία εκκλησία, έναν λαό, μας έκανε αδέλφια, μας έκανε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και προσεύχεται ο Χριστός ακόμη περισσότερο να είμαστε ένα. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Ο διάβολος είναι αυτός που χωρίζει, ο Χριστός είναι αυτός που ενώνει. Αλληλούια. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις μας θυμίζει, τους θυμίζει και μας θυμίζει. Έκαμε οδόνη στη θάλασσα και τρίβους στα ισχυρά ύδατα. Όταν βρεθήκατε στο απόλυτο αδιέξοδο, μπροστά σας η θάλασσα και πίσω ένας αγριεμένος πανίσχυρος λαός και ένας βασιλιάς με ειδικές δυνάμεις, ο Φαραώ, που ερχόταν να σας καταστρέψει και να σας θανατώσει και να σας επιστρέψει σε μία αιχμαλωσία που δεν υπάρχει όμοιά του, γιατί αν τους έπιανε ο Φαραώ, καταλαβαίνετε τι αιχμαλωσία θα είχε ο λαός αυτός τότε. Εγώ σας ελευθέρωσα κάνοντας τρίβους εις τα ισχυρά ύδατα και οδόνη στη θάλασσα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, υπάρχει αδιέξοδο στο οποίο ο Θεός δεν μπορεί να δώσει λύση? Δεν υπάρχει. Την τέλεια λύση μόνο ο Θεός μπορεί να τη δώσει και την έχει έτοιμη. Δεν το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, είδε τους Αιγυπτίους να τρέχουν εναντίον των Ισραηλιτών, λέει πω τώρα τι θα κάνω, ας χωρίσω τη θάλασσα. Τίποτα. Αυτός θα είχε εκ των προτέρων όλα στη γνώση του αλλά και στα χέρια του. Αυτός κλήρινε το Φαραώ για να φανερώσει τη δύναμή του. Και αυτός έδωσε χάρη στο Μωυσή
για να οδηγήσει το λαό του Θεού στην γη της επαγγελίας. Αυτός. Εγώ, λέει ο Θεός, για να μην δώσουμε αλλού τη δόξα, εγώ τα έκανα όλα αυτά. Εγώ κατέστρεψα όλο το στράτευμα του Φαραώ, του Σύπου, της άμαξες, δεν έμεινε τίποτα, για να φανερώσω τη δύναμή μου και τη δόξα μου. Και αφού λοιπόν τους θυμίζει αλλά και τους φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τώρα έρχεται και τους προφητεύει, και εμείς πιστεύουμε ότι και σε εμάς προφητεύει ο Θεός. Εγώ το πιστεύω μέσα μου. Τι να σας πω τώρα, να μην σας πω. Αλλά εγώ το πιστεύω μέσα μου. Μην ενθυμίστε. Μπορείς σήμερα να τα ξεχάσεις. Μην ενθυμίστε τα πρώτερα. Μην συλλογίζετε τα παλαιά. Εντολή. Μην κάθεσαι τώρα και θυμάσαι με το μυαλό σου τα πρώτερα και κάθεσαι και συλλογίζεσαι τα παλαιά. Γιατί? Γιατί απελπιστείς. Θα απογοητευτείς. Ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να λέει «Τα μένω πίσω λησμονών, τώρα τρέχω, επεκτείνομαι στα έμπροστα για το βραβείο της Ανοκλήσεως». «Εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος». Τα παλιά πάνε. Ό,τι και να είναι αυτά. Είναι εντολή και καλούμεθα σήμερα στο όνομα του Χριστού να την υπακούσουμε. Και θέλω να την υπακούσω. Δεν είναι εύκολο. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεστραμμένη. Κι όλο γυρίζει και στριφογυρίζει στα παλιά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι δεμένος με τα παλιά και να μην μπορεί να τρέξει σε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει και να τα χάνει. Δεν δίνει υποσχέσεις εάν δεν δώσει πρώτα τη συγκεκριμένη εντολή. Γιατί μπορούν να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις. Εάν δεν γίνει αντιληπτή η συγκεκριμένη εντολή και δεν γίνει και ο άνθρωπος υπάκουος σε αυτή τη συγκεκριμένη εντολή. Αν ένα σημείο είναι σημαντικό σήμερα στο κήρυγμα, που νομίζω ότι είναι στο Λόγο του Θεού, που νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα σημαντικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εντολή για να μπορέσεις να ξελασπώσεις, να ξεκολλήσεις, για να μπορέσεις να ελευθερωθείς. Ο Θεός σε λύνει, εσύ λύνει τον εαυτό σου. Ο Θεός σε ελευθερώνει, αποδέχεσαι την ελευθερία σου. Μην ενθυμίστε τα πρώτερα. Έρχεται στο μυαλό σου, καταδίκασέ τα στο όνομα του Χριστού. Μην πεις κοίταξε τι έγινε τότε, πώς έγινε τότε, γιατί έγινε τότε και σήμερα και σε πιάνει απελπισία και απογοήτευση και φόβος και έρχεται η δυστυχία σαν μια ταφόπλακα επάνω στον άνθρωπο και τον διαλύει, τον καταπιέζει. Μην ενθυμίστε τα πρώτερα. Μην συλλογίζεστε τα παλαιά. Ελάτε να σας δείξω εγώ που να δείτε, που να βλέπετε, που να ελπίζετε, που να πιστέψετε. Γιατί όλα είναι θέμα πίστεως, αδερφοί. Η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη σου είναι αυτή που θα σε φέρει να γίνεις ο άνθρωπος που εκπληρώνονται οι αγαθές βουλές που με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός έχει στην καρδιά του σε σένα. Σε κάποιους οι αγαθές βουλές του Θεού θα εκπληρωθούνε. Σε κάποιους δεν θα εκπληρωθούνε. Και αυτό δεν οφείλεται στο Θεό. Ο Θεός έχει τις αγαθές βουλές. Ο Θεός έχει τα αγαθά σχέδια. Ο Θεός έχει πράγματα μπροστά που θα μας τα φανερώσει να κάνει. Εάν όμως εγώ μένω δεμένος, κολλημένος, βαλτωμένος στα παλαιά και στα πρώτερα, τότε δεν μπορώ να προχωρήσω στα καινούργια. Σήμερα λοιπόν καταδικάζουμε. Αμήν, αδελφοί. Όποιος καταδικάζει να σηκώσει το χέρι του. Καταδικάζουμε τα παλιά όλα. Καταδικάζουμε τα πρώτερα όλα.
Καταδικάζουμε όλα τις αμαρτίες μας, τις παραβάσεις μας, τα λάθη μας, τις ταλαιπωρίες μας, όλα τα καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού, γιατί θέλουμε τα νέα πράγματα να τα ζήσουμε. Όχι να τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, αλλά θέλουμε να τα ζήσουμε. Δεν μας φτάνει να τα ακούσουμε, θέλουμε να τα ζήσουμε. Αμήν. Θέλουμε να τα ζήσουμε. Λοιπόν, ιδού εφόσον εσύ καταδικάζεις τα πρότερα και τα παλαιά, πάβεις να τα συλλογίζεσαι και πάβεις να τα ενθυμίστε, λέει ο Θεός, σ' αυτούς μόνο. Και εγώ θέλω να είμαι ένας από αυτούς. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Γιατί είναι μερικά πράγματα, αδερφοί, που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και αν το πούμε και πιο σωστά, άνευ του Χριστού τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό λέμε, βόηθα μας, Χριστέ μου. Σβήσε τα παλαιά, αφαίρεσε τα πρότερα και κάνε μας να κοιτάμε μόνο μπροστά. Ιδού εγώ θα κάμω νέον πράγμα. Πού? Στη ζωή σου, στη ζωή σας, στη ζωή μας. Νέον πράγμα. Τώρα θα ανατείλει. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, βρισκόμαστε, αφού καταδικάσαμε τα παλαιά και τα πρότερα, βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο του πιστεύω ή δεν πιστεύω στην υπόσχεση του Θεού. Είναι γραμμένο. Η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό ακριβώς το γραμμένο φέρνει ο Θεός σήμερα με έναν θαυμαστό τρόπο μπροστά μας. Αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτό ακριβώς το σημείο φέρνει ο Θεός μπροστά μας. Και καθώς μου δείχνει ο Θεός τα πρόσωπά σας, όλοι το χρειαζόμαστε. Μωρέ, να μην βλέπω κανέναν που να μην το χρειάζεται. Όλοι το χρειαζόμαστε, εγώ πρώτος. Θέλουμε το νέο πράγμα, αδερφοί. Θέλουμε τα παλαιά να τα ξεχάσουμε. Να ελευθερωθούμε από τα πρότερα. Ιδού εγώ θα κάνω νέον πράγμα. Πότε? Τώρα! Τώρα θα ανατείλει. Εγώ θα κάνω νέο πράγμα. Πότε? Τώρα θα ανατείλει. Τι σημαίνει ανατείλει? Μαυρίλα, σκοτάδι, μεσάνυχτα. Και ξαφνικά κοιτάς από μακριά. Έχετε δει ποτέ ανατολή? Όλοι έχουμε δει, αλλά και εγώ έχω δει. Στο στρατό, όταν ήμουν, μην νομίζετε ότι ξενυχτάω και βλέπω την Ανατολή. Όταν ήμουν στο στρατό, φύλαγα Σκοπιά και καθόμουν εκεί πάνω στο βουνό, στη Σκλόπα, στην Κρήτη. Είναι κανείς από την Κρήτη εδώ? Όποιος είναι, υπάρχει ένα βουνό, ένας λόφος, Σκλόπα το λέγανε. Εκεί ήμουν λοιπόν με τις διαβιβάσεις, 2-3 άνθρωποι είμαστε. Και όταν είχα Σκοπιά, ήταν όλη νύχτα Σκοπιά. Καθόμουν λοιπόν και περίμενα να ξημερώσει. Και ξαφνικά από μακριά έβλεπες λίγο φως. Λίγο. Μόλις το έβλεπα έλεγα, έρχεται ο ήλιος, ξημερώνει. Θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Μην βλέπεις που είναι 12 η ώρα μεσάνυχτα. Μην βλέπεις που είναι 2 η ώρα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει. Θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πότε? Τώρα! Τώρα θα ανατείλει. Και όταν θα ανατείλει, θα το γνωρίσετε? Εδώ είναι όλο το ζήτημα. Θα το γνωρίσετε? Ή θα είσαστε σκυμμένοι μέσα στα σκοτάδια σας, μέσα στη μαυρίλα σας, μέσα στα παλαιά και στα πρότερα, που μέσα από εκεί δεν βλέπεις τον ήλιο της δικαιοσύνης, ούτε θα τον δεις ποτέ. Τώρα θα ανατείλει. Θα το γνωρίσεις εσύ? Θα το δεις? Βεβαίως, λέγει ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτά που δεν γίνονται. Στην έρημο Σαχάρα εγώ θα κάνω δρόμο. Μα γίνεται? Από εκεί φυσάει, υπάρχουν ανεμοθύελες, υπάρχουν... Τι δρόμο μπορεί να γίνει δρόμος εκεί? Δεν μπορεί. Το ξέρουμε ότι δεν μπορεί, αλλά ξέρουμε ακόμη ότι ο Χριστός μπορεί. Και ιδίως όταν μας το προφητεύει, μπορεί και παραμπορεί. Δηλαδή στην έρημο εκεί που τρελαίνεσαι,
απέραντη έρημο, δεν βλέπεις τίποτα. Ξαφνικά, πώς έκανε στη θάλασσα δρόμο. Τώρα λέει θα κάνω στην έρημο δρόμο. Έναν καινούριο δρόμο, νέα πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι θα κάνει δρόμο, αλλά θα φέρει και ποταμούς στην άνυδρο. Μπορεί να το κάνει, μόνο ο Θεός μπορεί. Σκέψου τον εαυτό σου, γιατί έτσι μας βλέπει ο Θεός και έτσι βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας. Αποκαμωμένους, διψασμένους, ταλαιπωρημένους, κουρασμένους μέσα στην έρημο και δεν ξέρουμε πού να πάμε και τι να κάνουμε και τι θα γίνει. Ανεμοθύλα θα έρθει, θα πεθάνουμε από τη δίψα, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πώς θα γίνει. Και να έρχεται τώρα ο μόνος που μπορεί να κάνει ό,τι λέει, ο μόνος που μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι υπόσχεται και να μας λέει είσαι στην έρημο, σε άνυδρο τόπο. Εγώ σου λέω θα κάνω νέο πράγμα. Δηλαδή θα δημιουργήσω ένα δρόμο για σένα που να σε οδηγεί στην αρπαγή της Εκκλησίας. Που να σε οδηγεί μέσα από τα νέα πράγματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε τελικό προορισμό, αδερφοί. Και ο τελικός προορισμός μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό χρειαζόμαστε το δρόμο και ο Χριστός λέει εγώ είμαι η οδός. Άκου εκεί. Εγώ είμαι η οδός. Εμένα αν με ακολουθήσεις θα φτάσεις στον τελικό προορισμό. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είμαστε μέσα στην έρημο και ο καθένας από εμάς το ξέρει. Με τις δυσκολίες, με τις ταλαιπωρίες, με τις αγωνίες, με τις απελπισίες. Άλλος απελπισμένος από εκεί, άλλος απελπισμένος από εδώ. Δρόμος μπροστά μας δεν ανοίγεται. Δροσιά καθόλου επάνω στο σώμα μας. Ξεραίνεται το σώμα μας μέσα από την ταλαιπωρία εκ των παραβάσεων και των ανομιών μας. Και έρχεται ο Θεός και λέει εγώ θα κάνω νέο πράγμα. Ποιο είναι το πράγμα, πότε θα το κάνεις τώρα. Και τι είναι το νέο πράγμα. Θα ανοίξω ένα δρόμο μπροστά σου να ξέρεις που πηγαίνεις. Και θα ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος θα σε φτάσει στον τελικό σου προορισμό που είναι η Βασιλεία των Ουρανών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά και το περπάτημα, η πορεία σου σε αυτό το δρόμο δεν θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Θα είναι γεμάτη από ποτάμια ο άνυδρος τόπος που θα περπατάς και θα πλένεσαι, θα κολυμπάς, θα ξεδιψάς και θα είσαι ευτυχισμένος και ευλογημένος από το είδωρ το ζών που εγώ θα στέλνω στον άνυδρο τόπο το δικό σου. Αλληλούια. Τι ωραία πράγματα, αδελφοί, που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ωραία είναι. Τα ονειρεύομαι. Και τα πιστεύω γιατί τα λέει ο Λόγος του Θεού ο προφητικός σήμερα σε μας. Αλλά δεν θα είσαι ο ωφελημένος μόνο εσύ. Χάρινε σου και τα θηρία τα άγρια του αγρού θα τα φέρω να με δοξάσουν. Ω, τι είναι άγριο στη ζωή σου. Θα βλέπουν το έργο μου και θα με δοξάζουν. Οι θώες, τα τσακάλια, ό,τι είναι πονηρό και παμπώνηρο και πανούργο στη ζωή σου, θα το αλλάξω και θα με δοξάζουν. Και οι στρουθοκάμιλοι, ό,τι είναι φοβισμένο, τρομοκρατημένο, που βάζει το κεφάλι του μέσα για να μην, από το φόβο του, θα το κάνω να με δοξάζει. Το άγριο, το πανούργο και το φοβισμένο δίπλα σου εγώ θα το κάνω να με δοξάζει. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Σωτήρας, εγώ είμαι ο λυτρωτής σου. Είναι και του ονόματός μου θα τα κάνω όλα αυτά, δεν τα κάνεις εσύ. Και μην περιμένεις εσύ να τα κάνω εγώ και να μην περιμένω εγώ να τα κάνει αυτός. Ο Κύριος θα τα κάνει και για σένα και για σένα και για μένα. Μόνο ο Κύριος μπορεί αυτά να τα κάνει. Γιατί όλοι εμείς τι είμαστε, ομοιοπαθείς, άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, τυποτένιοι, εις πολλά πτεωμενάπαντες, ουδείς δίκαιος δεν είναι ανάμεσά μας.
Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανάμεσά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό το πιστεύουμε. Αλλά πρέπει να το πιστέψουμε ακόμη μια φορά. Είναι ανάμεσά μας και δεν θα το κάνει χάριν μου, ούτε χάριν σου, ούτε χάριν σου. Αυτά θα τα κάνει ο Κύριος ένε και εν του ονόματός του. Και μόνο. Γιατί, τι είναι το όνομά του? Σωτήρ. Τι είναι το όνομά του? Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Τι είναι το όνομά του? Ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ένε και εν του ονόματός του θα το κάνει. Γιατί θα το κάνει? Γιατί θα μας σώσει? Γιατί είναι σωτήρας. Γιατί θα μας ευλογήσει? Γιατί είναι Θεός. Ένε και εν του ονόματός του. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και θα με δοξάσουν γιατί δίδω ύδατα εις την έρημο, ποταμούς εις την άνυδρο, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός των οποίων έπλασα εις εμ' αυτόν, αυτός θα διηγείται τα μεγαλεία μου. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, θέλει ο Θεός να πιστεύουμε στο προφητικό του λόγο, αλλά θέλει και να μην ξεχνάμε τις ενεργίες του. Από τους 10 λεπρούς, ο ένας τον θυμήθηκε. Στον έναν έδωσε αιώνια ζωή. Όμως, παρόλα αυτά, παρόλο το λόγο του Θεού, είμαστε, όπως λέω εγώ, ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Άθλοι, κακομοιριασμένοι. Αυτοί είμαστε, αυτός είμαι. Αλλά δυστυχώς και εσύ αυτός είσαι. Όλοι μας αυτοί είμαστε. Αλλά εσύ Ιακώβ, δεν με επεκαλέστης. Αλλά εσύ Ισραήλ, βαρέθηκες από μένα. Εσύ Ιακώβ, δεν πρόσφερες σε μένα τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Ποια είναι η θυσία μου? Να προσφέρουμε θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο, τα σώματά μας που είναι η λογική μας λατρεία. Δηλαδή, μας δίνει ωραίες υποσχέσεις, βεβαιωμένες υποσχέσεις, ένδοξες υποσχέσεις, αλλά δεν λέμε να μετακινηθούμε από την κακομοιριά μας, από την ασχημοσύνη μας. Ό,τι είμαστε, ήμασταν, συνεχίζουμε να είμαστε. Και έρχεται ο Θεός τώρα και λέει να πάρει ευχή. Και αυτό εγώ θα το κάνω. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τις παραβάσεις σου. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τις αμαρτίες σου. Εγώ θα σε δικαιώσω. Είναι φοβερός Θεός, έτσι? Ενώ θα έπρεπε μόλις τα ακούμε αυτό να τρέξουμε και να πούμε «Να η αλλαγή!» Εμείς εκεί μένουμε. Και λέει Θεός, βρε, τι να κάνω με εσάς? Τι να κάνω με σένα? Εγώ πάλι πρέπει να κάνω. Εγώ θα συγχωρέσω τις παραβάσεις σου, τις ανομίες σου. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τα πάθη σου. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τις σκέψεις σου. Εγώ θα σε ελευθερώσω από όλα. Εγώ θα σε ελευθερώσω. Και να κριθείς μαζί μου, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Ένοχος θα βρεθείς. Γι' αυτό άκουσέ με και τι λέει τώρα, αδερφοί. Δούλε μου. Μέχρι τώρα δεν αποκαλούσε δούλο. Τώρα έλεγε, ούτω λέει Κύριος όλοι το τρίσου, ο Άγιος του Ισραήλ, εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι. Και τα έφερνε όλα. Τους θύμιζε τα παλιά, τους έλεγε τα καινούρια. Διεπίστωσε την αδυναμία τους να κάνουν αυτό που ο Θεός θέλει και λέει τώρα εγώ θα κάνω τη μεγάλη αλλαγή. Και αυτή, αδερφοί, τη μεγάλη αλλαγή περιμένουμε όχι στο εξωτερικό περιβάλλον, εδώ στην καρδιά μας. Τη μεγάλη αλλαγή που θα κάνει ο Θεός εδώ μέσα, στον εσωτερικό μας άνθρωπο, στην καρδιά μας, τους διαλογισμούς μας, το σώμα μας. Εγώ θα σε αδειάσω. Εγώ θα σε δικαιώσω. Μη φοβάσαι που δεν μπορείς. Μη φοβάσαι που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μη φοβάσαι την αδυναμία σου, την άγνοιά σου.
πίστεψε και καλούμεθα να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τις παραβάσεις σου, θα εξαλείψω, και μάλιστα λέει κάτι πολύ σημαντικό που τώρα το πρόσεξα, θα εξαλείφω συνεχόμενα τις παραβάσεις σου και εγώ δεν θα θυμάμαι τις αμαρτίες σου. Από εδώ και πέρα αρχίζω να ενεργώ χωρίς να σταματάω τον αγιασμό σου. Εγώ θα εξαλείφω τις παραβάσεις σου, δεν θα ενθυμούμε τις αμαρτίες σου, γιατί πρέπει να δικαιωθείς τους οφθαλμούς μου. Δηλαδή, παραδώσου σε μένα, εμπιστέψουμε κατά πάντα. Πάψε να στροβιλίζεσαι και να σκέφτεσαι τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και κανείς μας τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Εμπιστεύσου αυτόν που μπορεί να εξαλείφει τις παραβάσεις σου, που μπορεί να λησμονάει τις αμαρτίες σου. Άκουσε λοιπόν τώρα, δούλε μου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πως μετατρέπει, μεταμορφώνει τον άθλιο, τον αμαρτωλό, τον παραβάτη, τον εξόριστο σε δούλο του και δούλη του. Άκουσε λοιπόν τώρα, δούλε μου. Ούτω λέγει Κύριος, ο οποίος έπλασε εκ κοιλίας και ο οποίος θα σε βοηθήσει. Μη φοβού. Μη φοβού, δούλε μου. Εγώ σε έκλεξα. Και η απόδειξη, αδερφοί αγαπητοί, ότι μας έκλεξε ο Κύριος, είναι ότι σήμερα, ειδικά σήμερα, είμαστε εδώ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εκλογής. Θα πω και κάτι άλλο, λίγο πιο σκληρό, ανθρώπινα. Μόνο εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι εδώ. Και αυτό κάνει την ευθύνη μας ακόμη πιο μεγάλη. Κάνει την ταπείνωσή μας να είναι πιο έντονη, πιο πραγματική, πιο αληθινή. Το φόβο μας, το φόβο στο Θεό, να αυξάνει, να πολλαπλασιάζεται. Και τη δύναμή μας, την ανθρώπινη, να λιγοστεύει. Γιατί? Γιατί εγώ σε έκλεξα. Μην νομίζει κανείς ότι ήρθε εδώ πέρα επειδή το αποφάσισε ή τον έφερε κάποιος. Σήμερα ήρθε γιατί ο Θεός έκανε επέμβαση στην καρδιά μας και μας έφερε σήμερα εδώ, ενώ θα μπορούσαμε μια τέτοια μέρα, γιορτινή μέρα, να είμαστε κάπου και να έχουμε δικαιολογήσει την καρδιά μας, την απουσία μας από την παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Ευγνώμονες είμαστε στο Θεό. Ναι, αδελφοί μου, σήμερα εγώ αισθάνομαι μια απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό που είμαι σήμερα εδώ. Ευγνώμονες είμαστε. Γιατί απευθύνεται σε όλους και λέει, δούλε μου, τώρα. Πριν από μισή ώρα δεν το έλεγε αυτό. Τώρα το λέει. Δούλη μου, τώρα το λέει. Πριν από μισή ώρα δεν το έλεγε αυτό. Πριν από μισή ώρα ξεκίνησε να φτιάχνει την καρδιά μας. Ξεκίνησε να φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά μας. Ξεκίνησε να ανοίγει, να διανοίγει το διαλογισμό μας, το πνεύμα μας, να καταλαβαίνουμε και την καρδιά μας να προσέχουμε και να ακούμε. Και αφού τα έφτιαξε αυτά ο Θεός, τώρα λέει, τώρα άκουσον δούλε μου και γνώρισε ότι εγώ σε έκλεξα. Σε έπλασα, σε βοήθησα και σε κάλεσα. Και όλα αυτά τα έκανα διότι σκοπεύω να εκχέω είδωρ επί πάντα το διψώντα, όχι μόνο σε σένα, σε κάθε έναν που διψάει. Δεν το κάνω για σένα μόνο,
Το κάνω για πάντας τους διψώντας που υπάρχουν γύρω σου. Εγώ θα εκχαίω είδωρ για πάντα το διψώντα. Και ποταμούς για όλη την ξηρά. Και γιατί σε λέω δούλο μου, γιατί θα εκχαίω το πνεύμα μου, όχι μόνο επάνω σου, αλλά και πάνω στο σπέρμα σου, στην καρποφορία σου. Και την ευλογία μου σε όλους τους εκχώνους σου. Να γιατί τα κάνω αυτά. Γιατί μέσα από σένα θα δώσω είδωρ εις πάντα το διψώντα, την ευλογία μου στο σπέρμα σου, το πνεύμα μου το Άγιο στο σπέρμα σου και την ευλογία μου εις τους εκγόνους σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχεις, γιατί είσαι δούλος του, και σπέρμα και εκγόνους. Θα έχεις. Δεν θα είσαι άτεκνος, ούτε ερημωμένος, ούτε μόνος σου. Θα έχεις και σπέρμα, καρπό, και καρπό του καρπού σου, με πνεύμα Άγιο και με ευλογία. Αλληλούια. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ταπείνωση, περισσότερη δοξολογία, απόλυτη αφιέρωση σε αυτόν που σήμερα μας μιλάει. Και εμείς το λόγο του δεν τον κρίνουμε, τον πιστεύουμε. Δεν τον αμφισβητούμε, αλλά τον βάζουμε βαθιά στην καρδιά μας. Και όλοι αυτοί θα βλαστήσουν σαν μεταξύ χόρτου, σαν ιτέες παρά τους ρίακας των υδάτων, θα ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου και θα υπογράφουν, αλληλούια, πολύ ωραίο αυτό, με το χέρι τους το όνομα του Κυρίου. Θα έχουν εξουσία. Ξέρεις θα πει υπογράφω? Μάνα μου έλεγε, η γιαγιά μου το έλεγε, πρόσεξε παιδί μου την υπογραφή σου, να προσέχεις που τη βάζεις. Γιατί? Γιατί σε δεσμεύει. Γιατί η υπογραφή σου έχει εξουσία. Και η υπογραφή σου, εγώ λέω υπογραφή μας, θα έχει εξουσία ουράνια. Και ολοκληρώνει. Ούτω λέγει Κύριος τώρα ο βασιλεύς σου. Πρώτα λυτρωτή σου, εγώ που σε έσωσα, εγώ που σε ελευθέρωσα, μετά δούλος μου, τώρα βασιλιάς μου. Αυτό λέει ο βασιλιάς σου στη βασιλεία του, σε αυτούς που βασιλεύει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εκτός εμού άλλος Θεός δεν υπάρχει. Ένας Θεός, Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο Θεός ο αληθινός. Άλλος Θεός πλην από μένα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι αυτός που κράζω και αναγγέλω και διατάζω και συστήνω το δικό μου το λαό. Το ξαναδιαβάζω. Εγώ είμαι αυτός που κράζω, που αναγγέλω, που διατάζω και συστήνω το λαό μου. Εγώ αυτά θα τα κάνω. Δηλαδή, τι δεν θα κάνεις, όλα ο Κύριος θα τα κάνει, αδελφοί. Εγώ θα τα κάνω. Σεις μόνο ένα πράγμα προσέξτε να κάνετε. Από εδώ και πέρα μη φοβήστε. Μη τρομάζετε. Δεν έκανα εγώ σήμερα να ακούσεις όσα ανήγγυλα. Μη φοβάσαι, μη τρομάζεις. Εγώ το έκαμα να ακούσεις τη φωνή μου. Την αναγγελία μου. Γιατί? Γιατί εσείς είστε μάρτυρές μου. Αλληλούια. Αυτό είναι όλο που ήθελε να κάνει ο Θεός από την αρχή. Αυτό ήταν από την αρχή το σχέδιό του. Αυτό ήταν το έργο του. Και με ποιους το κάνει? Με ανθρώπους άθλιους, ουτιδανούς, άχρηστους και τυποτένιους. Τους οποίους μεταμορφώνει.
σε αυτούς που ακούνε με προσοχή το Λόγο του Θεού, τους μεταμορφώνει αφαιρώντας τις αμαρτίες του και τις παραβάσεις των, τους μεταμορφώνει κάνοντας τους δούλους του, τους μεταμορφώνει κάνοντας τον εαυτό τους βασιλιά των βασιλιάδων και κύριο των κυρίων, γιατί τους κάνει βασιλείς και ιερείς του υψίστου, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαό τον οποίον εξέλεξε για να εξαγγείλει τις αρετές του, και τελικά τους κάνει μάρτυρες του. Μάρτυρας του Χριστού. Αλληλούια. Μάρτυρας του Χριστού. Σεισμήνεται στην Ιερουσαλήμ, είπε ο Χριστός. Έσου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρες μου. Τι θα κάνει τους Αποστόλους, τους μαθητάς, τα τέκνα, τα εγγόνια, μάρτυρες του. Εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος να στηριχτείς. Και λέει, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν άλλον. Και εμείς λέμε, και εμείς Κύριε, δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλον. Αμήν. Καλή χρονιά, και ήθε αυτός ο Λόγος του Θεού να γίνει πραγματικότητα σε όλους μας σήμερα που μας έφερε ο Θεός να εξαγγείλει τα μέλλοντα. Εγώ θα ήθελα να σηκωθούμε, να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάσουμε και να ομολογήσουμε την πίστη μας, ότι τα πιστεύουμε Κύριε αυτά που μας είπες. Τα πιστεύουμε αδερφοί. Αμήν. Τα πιστεύουμε Κύριε αυτά που μας είπες. Τα πιστεύουμε Κύριε αυτά που μας είπες. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Μη φύγει κανείς χωρίς να έχει τη βεβαιότητα της πίστης σήμερα για όλα αυτά που ακούσαμε. Και θα τολμούσα να πω εγώ, θα το κάνω, να πάρουμε να το ξανακούσουμε και να το ξανακούσουμε. Με θαυμαστό τρόπο σας λέω, μου έδωσε ο Θεός αυτό το λόγο. Και μάλιστα ήμουνα σε μεγάλη αμηχανία, γιατί νόμιζα, έχω καλέσει την άλλη Πέμπτη τον αδελφό μας τον Σωτήρη, τον Στέργιο, από την Αγία Παρασκευή, και έλεγα, πότε, τι είναι αυτό, βρισκόμουν σε δίλημα, γιατί ήμουνα βέβαιος ότι είχα καλέσει αυτή την Παρασκευή, είπα, αυτή την Πέμπτη τον αδελφό μας τον Στέργιο. Και έβλεπα που αργούσε, λέω, γιατί λες να μην έρθει Κύριε? Και άρχισε η ελπίδα μου να αναθάλει. Λέω, λες να τον εμποδίσεις? Και κοιτάω το πρόγραμμα και ρε Γιώργο, την άλλη Πέμπτη θα έρθει. Και είχα μια χαρά, ήθελα να χοροπηδήσω. Πιστεύεις? 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 Ναι Κύριε μου. Να εκφράσουμε αδελφοί την πίστη μας με όλη την καρδιά μας. Και ο αδελφός μας ο Χριστόφορος σας φέρει μια έκφραση πίστης. Πιστεύεις Χριστόφορε? Αμήν.